Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να δούμε λίγο το επιμελητήριο. Αν είστε ικανοποιημένοι από τα όσα κατέθεσε σήμερα ο κύριος Μιλόπουλος, αυτά που αφορούν τεχνική λύση για τις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλος. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν ότι είναι πολύ θετικό ότι ανταποκρίθηκε άμεσα ιατρικό μετρό στην πρόσκληση που απευθύναμε για να μας ενημερώσουν. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Μας παρουσίασε μία μελέτη ιατρικό μετρό άρτια ως μελέτη. Αυτό που απομένει να δούμε είναι το πόσο κοστίζει η κατασκευή αυτού του έργου όπως το έχει μελετήσει η ιατρικό μετρό και πόσο χρόνο θα διαρκέσει η κατασκευή. Για να μπορούμε να πούμε και στους πολίτες και στην πολιτεία αν αυτό είναι προς το συμφέρον ή θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχική απόφαση που υπήρχε περί απόσπασης και επανατοποθέτησης. Ακούσαμε και τον Πρόεδρο μέσα να λέει ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι προσφυγές και οι ενστάσεις για να προχωρήσει το έργο και τελικά να αποδοθεί στην πόλη. Είπατε κι εσείς από τη δική σας πλευρά ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και με τους υπόλοιπους φορείς. Ναι, προφανώς. Νομίζω ότι η συζήτηση πάντα βοηθάει, η ενημέρωση πάντα βοηθάει. Δεν πρέπει να υπάρχουν εγωισμοί, δεν πρέπει να υπάρχουν μαξιμαλιστικές απόψεις και πρέπει πάντα να κοιτάμε όταν κατασκευάζεται ένα τεχνικό έργο πόσο σύντομα θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Γιατί ο χρόνος είναι και χρήμα. Και είναι χρήμα το οποίο αυτή την περίοδο είναι δυσέβρετο. Άρα με αυτό το γνώμονα πρέπει και να σχεδιάζονται τα έργα και να υλοποιούνται. Πάντως η σκέψη για συνύπαρξη αρχαιοτήτων και σταθμού είστε θετικοί ως προς αυτό. Πάντα ήμασταν θετικοί σε αυτό. Από την αρχή είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει και η κατασκευή του σταθμού να γίνει, να υλοποιηθεί, γιατί είναι άκρως απαραίτητη για τη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης η κατασκευή του σταθμού της Βενιζέλου, αλλά και τα αρχαία να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.